Τη στήριξη της αντιπεριφέρειας Καβάλας αλλά και της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κυρίως στον οικονομικό τομέα, ζήτησε αντιπροσωπεία της διοίκησης της ΠΑΕΑΟ Καβάλα 1965 από τον Κώστα Αντωνιάδη, τον οποίο επισκέφτηκε στο γραφείο του το πρωί της Δευτέρας 18 Νοεμβρίου. Η αντιπροσωπεία αποτελούταν από τον πρόεδρο Σωτήρη Δελικάρη και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Αντώνη Αντωνίου και Αντώνη Κατσαμακίδη, καθώς και τον Ντίνο Κανάκη και την Αλίκη Μέρμιγκα. Οι άνθρωποι του ΑΟΚ τόνισαν ότι η ομάδα που διαφημίζει τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικών χώρων την Καβάλα χρειάζεται τη στήριξη των θεσμικών φορέων της περιοχής και όχι μόνο των επιχειρηματιών που το κάνουν σε μεγάλο βαθμό. Μάλιστα, χάρη σε αυτούς η ομάδα βρίσκεται σε αυτό το επίπεδο. Ο αντιπεριφερειάρχης από τη μεριά του δεσμεύτηκε για τη στήριξη της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά την επαφή που έγινε στη διάρκεια της συζήτησης με τον Περιφερειάρχη Χριστομέτιο, με τον οποίο θα υπάρξει συνάντηση στο επόμενο χρονικό διάστημα. Σήμερα έχω την ιδιαίτερη τιμή να δέχομαι στο γραφείο μου τους εκπροσώπους του ΑΟΚ Καβάλας, το Διοικητικό Συμβούλιο, τον Πρόεδρο, ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά αγαπάνε την Καβάλα, αγαπάνε την ποδοσφαιρική ομάδα του ΑΟΚ και κάνουν μια τιτάνια προσπάθεια προκειμένου αυτή η ομάδα να έχει και παρόν αλλά και μέλλον στα ποδοσφαιρικά δρόμενα της χώρας μας. Δεν χρειάζεται να πω τι αξία έχει η Καβάλα, ο ΑΟΚ για την πόλη μας, αλλά και γενικότερα για τον νομό και για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αυτό που θέλω να πω δημόσια είναι ότι η περιφέρεια και ο Περιφερειάρχης ο Χρυσομέτιος, αλλά και η Περιφερειακή Ένωτα Καβάλας θα είναι συμπαραστάτης και αρρωγός στην προσπάθεια που κάνει ο ΑΟΚ Καβάλας με κάθε μέσο, προκειμένου να τους βοηθήσουμε ώστε οι στόχοι που έχουμε θέσει στην αρχή της χρονιάς να επιτευχθούν. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή συζήτηση με τον Πρόεδρο. Θα βρούμε τον τρόπο να βοηθήσουμε και οικονομικά και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο τα υπέρογκα έξοδα που έχει ο ΑΟΚ φέτος και νομίζω ότι αν ενώσουμε τις δυνάμεις μας, όλοι οι φορείς του νομού της Καβάλας θα επιτευχθεί ο στόχος της ανόδου του ΑΟΚ. Ήρθαμε στον κύριο Αντιπεριφερειάρχη να παρακαλέσουμε σαν ομάδα, η οποία εκπροσωπούμε αυτή τη στιγμή όλο το νομό της Καβάλας, στο Πανελλήνιο βέβαια, ό,τι μπορεί να μας βοηθήσει και να, εκτός από το οικονομικό και σε όλα τα άλλα, γιατί πρέπει να βοηθηθεί η Καβάλα, η οποία κάθε μέρα και κάθε Κυριακή περισσότερο γίνεται γνωστή η πόλη μας σε όλη την Ελλάδα. Ένα είναι αυτό και δεύτερον, δεν μπορεί να επιμίζονται όλα αυτά τα έξοδα, 3-4 άτομα, τα οποία προσπαθούν από το πρωί μέχρι το βράδυ να βρουν χρήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για την ομάδα. Είναι πάρα πολλά τα έξοδα, διότι είναι πάρα πολύ μακρινά τα ταξίδια τα οποία γίνονται φέτος. Κύριε Κανάκη, έχω χθες μια μεγάλη επιτυχία που συγκινήθηκε όλη η Καβάλα με το Διονό πραγματικά. Να ευχηθούμε καλή πορεία στην αγωνιστική. Θα θέλουμε και το δικό σου σχολιασμό για τη μεγάλη νίκη και το μεγάλο ντέρμπι. Δείτε, όντως ήταν ένα ντέρμπι, διότι όταν περιμένεις μέχρι το 19 και χάνεις 1-0 και μέσα σε 17 λεπτά, 18 λεπτά γυρίζεις το παιχνίδι και κερδίζεις, τα παιδιά πρώτον έπαιξαν με την ψυχή τους μετά από το 1-0, όπως είδατε. Βέβαια, η μπάλα είναι στρόγγυλη και γι' αυτό έχει τόσους πολλούς φιλάθλους και βλέπετε σε γήπεδα εκτός Ελλάδος, βέβαια, 40-50-60 χιλιάδες κόσμο. Το παιχνίδι εχθές μας έδωσε νέο κουράγιο, γι' αυτό ήρθαμε και στον κύριο Αντιπεριφερειάρχη πρωί-πρωί Δευτέρα, μας έδωσε νέο κουράγιο να προσπαθήσουμε, να προχωρήσουμε και έχω την εντύπωση ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά. Αλλά βέβαια και με τη βοήθεια των ταγών που λέω εγώ της πόλεως.